Είσαι ένα σκύρο στο μεσημέρι, ο γιος του είναι πιλότος στα στρατιωτικά αεροπλάνα στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Οδηγά μοιράζει ένα καλό παιδάκι, το ξέρω από μωρό, εξομολογεί το κοντά μου. Οδηγά τα μοιράζ, τα τελευταίου τύπου, εκείνα τα οποία μπορούν να ξεχωρίσουν τη θάλασσα από τον ουρανό. Και ρωτώ, πιάνω τον τηλέφωνο και μιλήσαμε, πώς πας, καλά, πληρώνω σου γη μου καλά εκεί, καλά πάτερ μου, καλά. Πώς θα παίρνω στο μισθό σου, ρε, τι κάτω πεις, 820 ευρώ. Τα εμποδίλα τον που οδηγάς είναι από εδώ. Τόσα είναι. Και μετά μου λένε, πάτερ, παντρεύτου και κάνει οικογένεια και άνοιξε σπίτι και κάνει, και κάνει, και κάνει. Όσο και αν θέλουμε, παιδιά, να τα παραβλέψουμε, είναι ζωφερά δεδομένα. Εάν πάμε με τα δεδομένα, είναι καταθλιπτική η εποχή μας. Και εμείς δεν το πολύ καταλάβαμε. Σιγά σιγά το καταλάβουμε. Νομίζω ότι μόνον η χαρά του Θεού, την οποία μας υπόσχεται, μπορεί να μας κρατήσει. Θα βγούμε πέρα. Δεν θα βγούμε πέρα διαφορετικά. Οι παλιοί άνθρωποι βγήκαν πέρα γιατί ήξεραν να λένε «Έσχει ο Θεός». Ήμουν σε μια συνεδρία ενός ιδρύματος που το έχει κάνει μια κυρία που είναι πρόσφυγας από τη Μικρά Ασία, ο πατέρας της, και πάντοτε διηγάται κάτι από τον πατέρα της, πως ήρθαν από την Ατάλια πάμφτωχοι κτλ. Και έλεγε, ο Θεός είναι άξιος. Είχαν πίστη οι άνθρωποι. Ήρθαν πάμφτωχοι, δεν είχαν τι να κάνουν, δεν είχαν που να φάνε, δεν είχαν τι να μείνουν. Τίποτα δεν είχα. Δυσκολότερα από σήμερα σίγουρα. Αλλά είχαν ελπίδα εις τον Θεό. Σήμερα έχουμε δύσκολες περιστάσεις, αλλά ο λαός δεν ξέρει να έχει ελπίδα εις τον Θεό. Φέρομαι ευθύνη όλοι μας. Ίσως μέσα από τις δυσκολίες ανακαλύψουμε εσωτερικές δυνάμεις και δυνατότητες που μας χρειάζονται. Όμως έχουμε υποχρέωση και στον εαυτό μας και στους αδερφούς μας να διαφυλάξουμε αυτήν τη δυνατότητα να έχουμε τη χαρά του Χριστού πεπληρωμένη εν εαυτής μέσα μας. Χαρά η οποία δεν εξαρτάται από τα δελτία ειδήσεων, ούτε από τα δεδομένα του κόσμου τούτου, ούτε από ό,τι συμβαίνει γύρω μας και έξω μας, αλλά είναι χαρά εσωτερική που αναβλύζει εκ των ένδων προς τα έξω, και είναι και χαρά η οποία όσο πιο πολλές δυσκολίες έχεις απ' έξω, τόσο πιο πολλές ευκολίες έχεις από μέσα και νικά τα δεδομένα του κόσμου τούτου. Αυτό είναι, παιδιά, νομίζω, ένα από τα νοήματα που λέγει σήμερα το Ευαγγέλιο.